από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Για τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίζουν οι αγρότες παραγωγή της Αργολίδας προκειμένου να υποβάλουν τις δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης, μας ενημερώνει ο γεωπόνος της ΕΑΣ Αργολίδας Βαγγέλης Κυριάκου και ζητά την υπομονή και την κατανόηση των παραγωγών από το φόρτο της εργασίας. Δυστυχώς, επειδή οι διαδικασίες είναι ορισμένες και δεν μπορούμε ούτε να τις τροποποιήσουμε ούτε να τις παρακάμψουμε, θα παρακαλέσω θερμό, παρακαλέσω αν θέλετε, τον κόσμο να έχει υπομονή, διότι δεν γίνεται κάποιες διαδικασίες, όπως σας είπα, να τις κάνουμε διαφορετικά. Είναι σίγουρα μία ταλαιπωρία. Να ζητήσω εγώ συγγνώμη για όλη τη διαδικασία, να τη ζητήσω, κανένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Όταν έρχεστε λοιπόν εδώ, φίλοι παραγωγοί, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με υπομονή για να μπορέσουμε. Υπάρχει κόσμος, έχουμε χρονικά περιθώρια, μην ανησυχείτε. Ελάτε εδώ για να μπορέσετε να υποβάλλετε σωστά τα χαρτιά για να μην χαθούν τα χρήματά σας. Απλά λοιπόν με λίγο υπομονή και θα εξυπηρετηθείτε. Πολύ ωραία. Και πάμε να πούμε τα δικαιολογητικά λοιπόν για να τα έχουμε μαζί τους όσο γίνεται, να μην πηγαίνω έρχονται. Ακριβώς. Τα δικαιολογητικά του 2014. Κατ' ουσίαν είναι τα ίδια με το 2013. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη διαδικασία της αξιοδότησης που αναφέραμε προηγουμένως, όπου εκεί σίγουρα κάποιος για να κάνει το γνήσιο της υπογραφής χρειάζεται την ταυτότητά του, άρα επομένως την ταυτότητα πρέπει να την έχουμε οπωσδήποτε, όχι εμείς αλλά η δημόσια υπηρεσία που θα κάνει το γνήσιο της υπογραφής, έχουμε τα εξής δικαιολογητικά πέρα από αυτό. Εάν κάποιος παραγωγός δεν έχει αλλάξει τίποτα, ούτε σε κτήματα, ούτε σε ταυτότητα, ούτε σε βιβλιάρια, απολύτως τίποτα, μόνο με την ταυτότητά του και το αφημί του να γνωρίζει, υποβάλλει αίτηση. Τώρα, αν κάποιος παραγωγός έχει μεταβάλει ένα ή περισσότερα στοιχεία από αυτά που αναφέραμε, τότε οφείλει να μας φέρει εδώ ένα αντίγραφο, μια απλό φωτοαντίγραφο, παραδείγματος χάρη, αν έχει γίνει συνταξιούχος του ΟΓΑ, την απόφαση, τον αριθμό του ασφαλισμένου, εάν έχει αλλάξει ταυτότητά του, αν έχει αλλάξει το λογαριασμό της τράπεζας, αν θέλει να δηλώσει ένα αγροτεμάχιο, είτε έχει αγοράσει είτε έχει νοικιάσει το αντίστοιχο συμβόλαιο ή ενοικιαστήριο. Αυτά. Επίσης, για κάποιους οι οποίοι κάνουν για πρώτη φορά, θα πρέπει αυτοί, που συνήθως είναι οι νέοι αγρότες ή από μεταβιβάσεις δικαιωμάτων που κάνουν για πρώτη φορά το 2014, τότε αυτοί θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία είναι ταυτότητα, εκαθαριστικό τράπεζας, εκαθαριστικό συγγνώμη εφορίας, το πιο πρόσφατο, βιβλιάριο τράπεζας, το βιβλιάριο ασφάλισης, φωτοτυπίες απλές πάντα, το ΑΜΚΑ, να φαίνεται το ΑΜΚΑ, ο αριθμός του Μητρώου Ασφάλισης, και από εκεί και πέρα, αν είναι ενοικιαζόμενα τα χωράφια που θέλουν να δηλώσουν τα ενοικιαστήρια, αν είναι ιδιόκτητα ή το Ε9 ή τα συμβόλαιά τους. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν, συν να μην ξεχάσουν λοιπόν την αξιοδότηση. Η αξιοδότηση, αλλιώς δεν ξεκινάει η διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορούμε καν να δούμε αν κάποιος παραγωγός είχε από πέρσι ή έχει στοιχεία. Μόνο με την αξιοδότηση. Αντιδρούν οι αγρότες παραγωγή για τα νέα δεδομένα υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, που και περισσότερο χρονοβόρα είναι η διαδικασία, αλλά και περισσότερα χρήματα καλούνται να καταβάλουν. Δεν έχουμε καμία μεταβολή από τα περσινά. Θέλει μια διαδικασία. Μας στέλνουν με εξοδότηση στο ΚΕΠ. Εξοδοτούμε για να μπει μέσα με το αφημί το δικό μας να δει τα δεδομένα και να κάνει την αίτηση. Και δεν αναγράφεται πουθενά τι θα πληρώσουμε. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Θα το γνωρίσουμε. Καινούργια συστήματα δηλαδή. Καινούργια συστήματα βέβαια. Έπρεπε να έχει απλοποιηθεί και δεν χρειάζεται αυτή τη διαδικασία κάθε χρόνο. Ένας που δεν έχει μεταβολή, για μένα δεν πρέπει να ξαναέρχεται πάλι εδώ. Λέγεται ότι θα εισπράξει περισσότερα χρήματα από ό,τι πληρώναμε πέρσι. Βέβαια το ποσό θα έχει σημασία με το ύψος των επιδοτήσεων που παίρνεις. Δεν ξέρω σε τι ποσοστό. Είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι και ακραία φυσικά. Τα 4 ευρώ ή 5 που κρατάνε για να γίνει η μεταβίβαση από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό είναι 4 και 5 ευρώ, είναι πολλά. Και δεν είναι μόνο τα 4 ευρώ. Κοίτα δεις, τα άλλα, το 30 που πληρώναμε πέρσι, φέτο έγινε ανάλογα με τα στρέμματα και με την επιδότηση. Επάνω στη φτώχεια που έχουμε, μας ήρθε και αυτό. Τι άλλο να πούμε. Και θα κάνετε και αξιοδότηση. Εννοείται. Εννοείται. Όλα είναι στο ηλεκτρονικό σύστημα. Τα πάντα. Εγώ αναρωτιέμαι με τον εαυτό μου τι ψηφίζαμε τόσα χρόνια. Δηλαδή. Ψηφίζαμε δεξιά και Πασόκ για να μην έρθει αριστερά μας πάρει τα χωράφια. Και αυτοί οι αλήτες μας πήραν τα χωράφια. Πώς τίποτα άλλο. Πήραν, δηλαδή. Με τον τρόπο τους. Με τα χαράτσια. Τι άλλο. Άμα βάλανε χαράτσια.
θα πληρώσουμε τώρα στρεματιάτικα. Θα πληρώσουμε, τότε τι θα μας μείνει. Είναι προτιμότερο να πούνε, να τους χαρίσουμε το 1/3, τα μισά να τελειώνουμε, να ησυχάσουμε. Δεν γίνεται τότε. Ναι, θα κάνετε εξουσιοδότηση φέτος στη Γαία και όλα αυτά. Εγώ θα τα κάνω στην γυναίκα για να περάσει καλά η γυναίκα, τίποτα άλλο. Με την εγκατάσταση σημειοδότη εργολάβου προχωρούν δύο μεγάλα έργα της ΔΕΙΑΝ σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου της επιχείρησης Νίκου Αρματά. Το ένα αφορά το αποχετευτικό έργο του Δρεπάνου που υπολογισμού 3.350.000 ευρώ, όπου επιτεύχθη έκπτωση 55% και το δεύτερο αφορά το βιολογικό του τολού ύψους 180.000 ευρώ. Καταρχήν να ανακοινώσω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε στους δημότες μας ότι έχουν προχωρήσει δύο μεγάλα έργα. Συγκεκριμένα χθες έγινε ο ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για το έργο της αποχέτευσης του Δρεπάνου. Συμμετείχαν πάρα πολλές εταιρείες. Το έργο αυτό είναι προϋπολογισμού 3.350.000 ευρώ. Αναδείχθηκε μειοδότης και μάλιστα με αρκετά μεγάλη έκπτωση της τάξης του 55%. Επομένως, μεγάλο έργο, ένα έργο πνοής και ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών μηνών, εντός του έτους. Είναι και η διάρκεια αποπεράτωσης του έργου. Ήταν ένα πάγιο αίτημα δίκαιο των κατοίκων του Δρεπάνου και έργο οπωσδήποτε αναπτυξιακό. Και με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθεί και το έργο, γιατί είχε ξεκινήσει προ δεκαετίας. Υπάρχει θαμμένο δίκτυο στην περιοχή της αποχέτευσης. Οπότε θα αξιοποιηθεί και αυτό και θα λειτουργήσει το αποχαιρετικό του Δρεπάνου και τα λίμματα θα κατευθυνθούν, όπως προβλέπει η μελέτη, στο βιολογικό του τολού. Σημαίνει δηλαδή ότι εγκαταστάθηκε εργολάβος. Ναι, αναδείχθηκε μειοδότης. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες ακόμα τυπικές, εντελώς τυπικές. Το έργο, επαναλαμβάνω, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, είναι εξασφαλισμένο. Έτσι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα πραγματοποιηθεί. Επίσης, στις 6 Μαΐου έγινε η προμήθεια, διαγωνισμός για την προμήθεια της πρέσας για το βιολογικό του τολού και εκεί υπάρχει μειοδότης και πάλι αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Η υφιστάμενη πρέσα είχε υποστεί βλάβη, δεν μπορούσε λόγω χρόνου ζωής, δεν μπορούσε να αντικατασταθεί και έτσι με την εγκατάσταση της καινούργιας πρέσας θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα και θα αποφευχθεί κάθε αστοχία της ύλης του βιολογικού του τολού. Μάλιστα, αυτά τα δύο. Επίσης, έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για το έργο της ίδρευσης της περιοχής των Ηρίων και αναμένουμε από την περιφέρεια, εντός των ημερών λογικά, να γίνει η ένταξη και για το έργο αυτό. Όπως επίσης, έχουν υποβληθεί φάκελοι, πλήρης φάκελοι στην περιφέρεια για την ένταξη της αποχέτευσης της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Αδριανού. Μια σειρά λοιπόν από έργα που αναμένεται να δημιουργήσουν ουσιαστική πρόθεση των θεμάτων. Σίγουρα όλα αυτά τα έργα είναι σίγουρα έργα πνοής για τους κατοίκους και έργα αναπτυξιακά. Όπως γνωρίζουν όλοι οι δημότες, τα έργα αυτά δεν μπορούν να γίνουν με ιδίους πόρους. Προσπαθούμε και πραγματικά ευελπιστούμε ότι θα εντάξουμε και τα έργα αυτά στο ΕΣΠΑ προκειμένου να λυθούν τα χρόνια προβλήματα της περιοχής αυτής. Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Βασίλης Κορκίδης, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία για τις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου. Ο ίδιος, κατά την περιοδία του στην Αργολίδα, δήλωσε ότι είναι οι πλέον κρίσιμες εκλογές για το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα που η πατρίδα μας αρχίζει να πατάει ξανά στα πόδια της. Τόνισε δε ότι θα διεκδικήσει με το ίδιο πείσμα και αποφασιστικότητα τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, όπως τόσα χρόνια διεκδικεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του συνδικαλιστικού οργάνου της ΕΣΕΕ. Σήμερα φιλοξενούμε στον Εμπορικό Σύλλογο τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, που όλοι εσείς τον ξέρετε, εσείς που ασχολείστε με τα μέσα, γιατί πάντα μας στηρίζετε και μας τιμάτε με την παρουσία σας στις εκδηλώσεις μας. Τον έχουμε φέρει κοντά μας να μας αναπτύξει και να μας αναλύσει για την πορεία των ευρωεκλογών που εμείς οι μικροεπαγγελματίες έμποροι της αγοράς του δώσαμε τη χαρά, τη δύναμη να ασχοληθεί, να μας εκπροσωπήσει, να τον ψηφίσουμε τη σειρά μας εμείς και να τον εκλέξουμε έναν άξιο
εκπρόσωπό μας στην Ευρωβουλή. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που κάνουμε εκλογές με σταυρό για την Ευρωβουλή και πρώτη φορά που θα εκπροσωπήσει κάποιος άνθρωπος από εμάς. Κάποιος άνθρωπος του εμπορίου, κάποιος άνθρωπος από τη διπλανή μας πόρτα και πρέπει και έχουμε την ηθική υποχρέωση όλοι οι μικροεπαγγελματίες αγοράς ανεξαρτήτου σημαίας, εγώ δεν το βλέπω σαν σημαία, να το στηρίξουμε να έχουμε έναν άνθρωπο δικό μας στην Ευρωβουλή. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ξεχωριστός για μένα. Είμαστε άριστοι συνεργάτες στα θέματα του εμπορίου. Εκπροσωπεί το εμπόριο της πόλης σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τη δυναμική που τον χαρακτηρίζει. Και δεν έχω λόγια να τον ευχαριστήσω. Η απόφασή μας πράγματι είναι να πάμε στα κέντρα αποφάσεων και να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας. Έχουμε προτάσεις συγκεκριμένες, έχουμε θέσεις και πάμε να δυναμώσουμε το ελληνικό εμπόριο και τη μικρομεσαία ελληνική επιχειρηματικότητα στις Βρυξέλλες. Δεν πάμε για ταξίδια αναψυχής. Τόσο καιρό είχαμε αναθέσει αυτό το ρόλο, αν θέλετε, σε κάποιους άλλους, οι οποίοι δεν μας εκπροσώπησαν ποτέ και τα αποτελέσματα δυστυχώς τα εισπράττουμε σήμερα. Έχουν κλείσει πάρα πολλές χιλιάδες ελληνικές μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και αυτό δείχνει την αποτυχία, το ότι δεν μπόρεσαν ποτέ να εφαρμοστούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά πακέτα στην ελληνική αγορά, στην πραγματική οικονομία. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι η Ευρώπη δεν σκέφτεται καθόλου, αν θέλετε, με τον τρόπο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει την επιχειρηματικότητα. Η Ευρώπη σκέπτεται σε μικρή κλίμακα, λέει θα στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, έχει 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσπαθεί να μειώσει την ανεργία. Εάν η κάθε ευρωπαϊκή μικρομεσαία επιχείρηση προσλάβει ένα νέο άνεργο, τότε η ανεργία στην Ευρώπη θα πέσει κάτω από 3%. Εάν πάλι στη χώρα μας εμείς ακολουθήσουμε το ίδιο παράδειγμα, μιμηθούμε την Ευρώπη, τότε οι 680.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιβιώσαμε από αυτή την βαθιά κρίση και ύφεση και χωρίς τραπεζικό σύστημα, μπορούμε να μειώσουμε την ανεργία κατά 50%, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Και βεβαίως δεν θα δημιουργηθούν ή δεν θα μπορέσουν να δημιουργηθούν τόσες πολλές θέσεις μισθωτής απασχόλησης, πρέπει να δημιουργήσουμε νέα επιχειρηματικότητα. Και σήμερα μιλάμε για κίνητρα να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις, τα λεγόμενα startups. Εμείς βεβαίως είμαστε πολύ θετικοί και στηρίζουμε τη νέα επιχειρηματικότητα, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε και τα follow-ups, τις επιχειρήσεις δηλαδή που υπάρχουν, τις επιχειρήσεις που θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν και αύριο και να υπάρχει και μια διαδοχή γενεών σε αυτές τις επιχειρήσεις. Δείχνει λοιπόν οι αποφάσεις της Τρόικας και των δανειστών μας ότι κάνανε τραγικά λάθη. Αντί να συντηρήσουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μέσω της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα δεινά των μνημονίων, σήμερα παραδεχόμαστε το λάθος μας έμεσα. Πάμε λοιπόν στην Ευρώπη, όχι για να ακολουθούμε πλέον αποφάσεις, ηλυμένες αποφάσεις, αλλά να συμμετέχουμε στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου για την επιχειρηματικότητα και το εμπόριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ίσως η τελευταία μας ευκαιρία. Μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, οι προτάσεις της κάθε τοπικής κοινωνίας μέσω των εμπορικών συλλόγων και κυρίως της περιφέρειας θα πρέπει να πάνε στις Βρυξέλλες, να επεξεργαστούν και να γυρίσουν πίσω πάλι στην περιφέρεια για υλοποίηση. Θα είμαστε εκεί, θα συμμετέχουμε στο σχεδιασμό, ξέρουμε τα προβλήματα, έχουμε προτάσεις και νομίζω ότι όσοι επιβιώσαμε αξίζουμε πολύ καλύτερη τύχη από εδώ και πέρα. Υποψήφιος με το Συνδυασμό Αλλαγή Πορείας είναι ο Γιάννης Αθανασόπουλος με το τοπικό ψηφοδέλτιο της Νέας Κύρκης για την ψήφο των δημοτών της περιοχής, αφού όπως ο ίδιος δηλώνει, τους θεωρεί συμπατριώτες του, αφού χρόνια ζει και εργάζεται στη Νέα Κύο και θέλει να προσφέρει στον τόπο με όλες τις δυνάμεις. Ο Κιώτης και η Κιώτησα γνωρίζει ότι αγαπάω αυτόν τον τόπο, παρόλο ότι είναι η δεύτερη πατρίδα μου, η καταγωγή μου είναι από την Αρκαδία. Έχω δείξει ότι τον αγαπάω και τα προηγούμενα χρόνια που με είχαν εκλέξει και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ πάλι την εμπιστοσύνη τους για να υπηρετήσω την αλληλεγγύη, την καθημερινότητά του και την απέτησή του, αυτός ο Δήμος, στον οποίο θύτευσαν ανθρώποι όπως ήταν ο Γιώργος Κατριλιώτης, όπως ήταν ο Γιώργος Μανινής, ο Χρήστος Οφανίδης, ο Σάμιος ο Παναγιώτης και ο πρώτος κοινοτάρχης, ο Χρήστος Οδελής, οι οποίοι μας άφησαν μηνύματα ότι πρέπει αυτός ο τόπος να πάει μπροστά
ώστε οι επόμενες γενιές που θα έρχονται να έχουν κάτι να θυμούνται. Θεωρώ λοιπόν ότι εγώ έχω τις δυνατότητες, έχω την εμπειρία για να βοηθήσω αυτόν τον τόπο και ζητώ από τους πολίτες της Νέας Κύου να με στηρίξουν ώστε να δώσω αυτά που έχω μέσα στην καρδιά μου και με την παρουσία μου να είμαι πάντα μπροστάρης για να λύσουμε ό,τι πρόβλημα υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Θανασόπουλε, γνωρίζω ότι και τώρα που δεν είσαστε σε κάποιο πόστο, με το γνωρίζω προσωπικά γιατί μιλάω με τους κατοίκους της Κύου, ότι απευθύνονται σε εσάς προκειμένου να τους βοηθήσετε και να τους λύσετε προβλήματα. Άρα ουσιαστικά θέλετε να συνεχίσετε κάτι που έχει γίνει συνήθειά σας, τώρα πλέον μέσα από ένα ουσιαστικό, από ένα πόστο το οποίο μπορεί να σας δίνει κάποιες άλλες δυνατότητες. Πρώτα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Καμπόσο που μου έδειξε την εμπιστοσύνη και δεύτερον και στην, από ό,τι είπατε και που δεν ήμουν στη Δημοτική Αρχή ό,τι μπορούσα να κάνω γιατί έχω πάντα εμπιστοσύνη σε αυτό που λέγεται αλληλεγγύη προς τους άλλους. Σημαντικό λοιπόν, άρα θα πούμε ότι θέλετε να πείτε λίγο πώς θα σας ψηφίσω, πώς ψηφίζετε τις κοινότητες που πραγματικά υπάρχουν. Είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι τεράστιο. Εμείς προσπαθήσαμε εδώ στη Νέα Κύο με ποικίλους τρόπους να ενημερώσουμε τον κόσμο πώς μπορεί να ψηφίσει γιατί θα μπερδευτεί. Στο ψηφοδέλτιο της Νέα που αφορά το Δήμο Νέας Κύου επάνω είναι οι συνειδητοπόροι μας σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια οι τέσσερι υποψήφοι του τοπικού του Κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου που απευθύνεται και στους αργίτες οπότε σε αυτούς βάζουν ένα σταυρό και ο άλλος σταυρός πάει στο κεντρικό ψηφοδέλτιο του που αναφέρεται σε όλη την Αργολίδα. Και μετά πάμε στο τοπικό δημοτικό συμβούλιο, στον οποίο έχω συμπεριληφθεί και εγώ, και μπορεί να βάλει δύο σταυρούς. Άρα λοιπόν να πούμε ότι θέτετε τον εαυτό σας και πάλι στην υπηρεσία των πολιτών. Θέτω για άλλη μια φορά τον εαυτό μου στην υπηρεσία των πολιτών. Πιστεύω ότι έχουν κρίση και μνήμη για όλα όσα έγινε τα προηγούμενα χρόνια και πιστεύω θα με εκλέξουν ώστε να τους βοηθήσω σε ό,τι μπορώ και σε ό,τι δύναμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το κανάλι σας που μας δίνει τη δυνατότητα και το βήμα να επικοινωνήσουμε και με αυτόν τον τρόπο προς τους πολίτες της Νέας Κύου τους οποίους υπεραγαπώ. Η Νύχτα των Μουσείων θα γιορταστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη στις 18 Μαΐου όπως έχει τα τελευταία χρόνια οριστεί. Όμως στη χώρα μας λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών θα γιορταστεί το Σάββατο 17 Μαΐου με δωρεάν επισκέψεις σε μουσεία και αρμόζουσες με τους χώρους μουσικές εκδηλώσεις. Θα γιορταστεί στις 17 του μηνός φέτος, στην υπόλοιπη Ευρώπη στις 18. Η νύχτα των μουσείων είναι μια ξεχωριστή μέρα, νύχτα για τον Ναύπλιο, επειδή ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλά μουσεία για το μέγεθος της πόλης. Με αποτέλεσμα να μετατρέπεται όλη η πόλη σε ένα μουσείο. Όσοι έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία, είμαι βέβαιος ότι την έχουν χαρεί πάρα πολύ. Είναι μια από τις ωραιότερες νύχτες του Ναυπλίου. Έτσι, το ερχόμενο Σάββατο, το Σάββατο πριν τις εκλογές, σε όλα τα μουσεία της πόλης θα υπάρξουν μουσικές εκδηλώσεις, θα είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό και θα είναι ανοιχτά τα μουσεία από τις 9 μέχρι τις 12 το βράδυ. Να πούμε ότι αυτό το μουσείο που είναι πίσω μας, στην πλατεία Συντάγματος. Το αρχαιολογικό, το οποίο είναι και αυτό. Έχει και αυτό την τιμητική του. Το συντονισμό των μουσείων, της νύχτας των μουσείων έχει αναλάβει το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα. Είμαστε σε επαφή γιατί και η νύχτα των μουσείων γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου και του ΔΟΠΑΤ. Σαφέστατα έχει την ενίσχυσή μας, καθώς νομίζω όλοι οι δημότες θέλουν να το ενισχύσουμε. Και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και να απολαύσει τη βραδιά. Θα είναι μια διαφορετική προσέγγιση, τη βράδυ στα μουσεία και με τις μουσικές εκδηλώσεις θα δέσει γενικά και η περιήγηση. Ακριβώς και μάλιστα είναι και ωραίες μουσικές εκδηλώσεις. Θα βγει το πρόγραμμα, θα είναι στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, θα είναι στο εκθεσιακό χώρο της Α, στην Πινακοθήκη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και γενικότερα στα μουσεία της πόλης. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Να ακούς τη γη σου. Να ξέρεις ποιος σπόρος κάνει. Ποια τροφή. Ποια φροντίδα. Να είσαι μηχανικός κάποιες μέρες. Και γιατρός κάποιες νύχτες. Να καταλαβαίνεις την τεχνολογία με την ευκολία των παιδιών σου.
και τα σημάδια του καιρού με τη σοφία του πατέρα σου. Να σε βρίσκουν όρθιο τα ξημερώματα, όρθιο και οι δυσκολίες. Και πάνω απ' όλα, να φτιάχνεις ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι πολλά αυτά που ξέρεις. Όσο για αυτά που αναρωτιέσαι, σε ποιον πρέπει να διαθέσεις αυτό που έφτιαξες, ποια στιγμή και με ποιο αντίτιμο. Ποιοι θα είναι δίπλα σου στη δύσκολη χρονιά. Γι' αυτά υπάρχει η Τράπεζα Πειραιός. Και σήμερα μπορεί να εξασφαλίσει εσένα και αυτά που παράγεις. Με τη Συμβολιακή Τραπεζική και τη Συμβολιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία. Τράπεζα Πειραιός. Σταθερή. Γιατί κινείται. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας πλέον δεν είναι ο παλιός μπελάς. Χωρίς καθυστέρηση, με την ελάχιστη αναμονή. Προγραμματισμένα ραντεβού με γνώμονα τη δική σας και μόνο διευκόλυνση. Με υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να αποφεύγονται πρόστιμα και καθυστερήσεις. Σε έναν άνετο χώρο αναμονής με έκθεση αυτοκινήτων εποχής, καφετέρια και ίντερνετ. Με φιλική εξυπηρέτηση πάντα προς τον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ταραντήλης Παναγιώτης. Επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία και μοτοσυκλέτες. Διεύθυνση, 3ο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύγου στο Άργος. Ωράριο λειτουργίας. Καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Ατζι Κοκόνι, Artistic Hair Design. Λαμπερά, υπέροχα μαλλιά. Ζήσε την εμπειρία. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ένα χειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ένα χειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ένα χειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Ευρώπη στην αρχαία Ελλάδα έλεγαν μια όμορφη πριγκίπισσα που την έκλεψε ο Δίας. Σήμερα Ευρώπη λέμε... Την Ήπειρο που ανήκει και η Ελλάδα. Και τι ενώνει τις χώρες της Ευρώπης? Η Ευρωβουλή. Η Ευρωλίγκα. Eurovision. Το Ευρώ. Αυτό είναι Ευρώ. Αυτό είναι Ευρώ!
Ένα σχολείο με μαθητές που μαθαίνουν σωστά και συστηματικά, μαθαίνουν ξένες γλώσσες και πληροφορική, μαθαίνουν να ερευνούν και να σκέπτονται, μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Με γεύμα και μελέτη στο σχολείο, με αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις, που δίνουν ευκαιρίες στο μαθητή να εργάζεται και να αυτενεργεί, να συνεργάζεται στην ομάδα, να χαίρεται τη δημιουργία, να ανακαλύπτει τη τέχνη, σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, λειτουργικό, ασφαλές και ευχάριστο. Διεκδίκησε και εσύ μία υποτροφία με κατατακτήριες εξετάσεις στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο Αυτενεργό και κέρδισε έκπτωση έως και 80% στα δίδακτρα. Αυτενεργό. Ένα ευρωπαϊκό σχολείο. 8 γυναίκες κατηγορούνται. Είναι η θεατρική παράσταση που θα ανεβάσει η κεντρική σκηνή του ΔΟΠΑΤ την ερχόμενη Παρασκευή και Σάββατο στο Τριανόν, ενώ παραστάσεις θα δοθούν και τριήμερο του Ιουνίου. Για την πλοκή της παράστασης, που πρόκειται για φαρσοκομωδία, μας ενημερώνει ο σκηνοθέτης Νίκος Φυτάς. Η συγκεκριμένη παράσταση είναι μια φάρσα. Είναι μια φάρσα που κινείται στα πρότυπα της ευρωπαϊκής φάρσας, δηλαδή στα πρότυπα που έθεσαν οι Λαμπής και Μαριβό. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη διασκευή τίνει να μοιάζει πολύ περισσότερο σε αμερικανική φάρσα, είδος το οποίο δίνει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στους χαρακτήρες και στον παραλογισμό που προκύπτει από τις μεταξύ τους σχέσεις. Για το συγκεκριμένο έργο έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά και ανομοιογενή μεταξύ τους υλικά. Υπάρχει στο έργο ακρίβεια, υπάρχει καυστικό χιούμορ, υπάρχει βουλβάρ χιούμορ, υπάρχει ειρωνικό χιούμορ. Το μείζον συστατικό του έργου είναι ο ρυθμός. Από τη στιγμή που ξεκινάει το έργο και βάζει τον θεατή σε αυτόν τον ιδιόμορφο, θα τον λέγαμε, κόσμο του, αμέσως μετά την εισαγωγή δίνει μονίμως την εντύπωση όλο αυτό το οικοδόμημα ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να καταρρεύσει. Παρόλο που πραγματικά ποτέ δεν καταραίει και φτάνει μέχρι τέλους. Είναι βασικό στη φάρσα να δει ο θεατής ότι ο άλλος κινδυνεύει. Ότι κινδυνεύει ψυχικά, νοητικά, αλλά κινδυνεύει και σωματικά. Και στο συγκεκριμένο ανέβασμα αυτός ο κίνδυνος είναι εμφανέστατος και σιγά σιγά γίνεται, ακούς ένα γελάκι πίσω, ένα γελάκι δεξιά και όλο αυτό γίνεται ένα μπούγιο μαζί με τους επισκηνείς και μαζί με τους εκτός σκηνής και οδηγεί σε πάρα πολύ ευτράπελα αποτελέσματα. Ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη δουλειά. Παρότι ουδέποτε είχα ασχοληθεί με κωμωδία μέχρι και τη στιγμή που μου είχε προτείνει η υπεύθυνη του Δημοτικού Θεάτρου κάποια στιγμή μέσα στον Οκτώβρη η Χρυσή Ντέη να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο έργο και ήταν μια πρόκληση. Νομίζω ήταν και για τους δύο ένα μεγάλο ρίσκο. Για αυτήν αφενός γιατί εμπιστευόταν το θέατρο σε έναν νέο άνθρωπο, για μένα γιατί δεν είχα ασχοληθεί ποτέ ξανά με κωμωδία. Δουλέψαμε με ερασιτέχνες ηθοποιούς, πήγε πάρα πολύ καλά. Έδειξα αναπίστευτη συνέπεια και υπευθυνότητα. Από την Γκάμπη, την πρωταγωνίστριά μας εντός εισαγωγικών, γιατί στο έργο δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος πρωταγωνιστής, μέχρι τους πιο μικρούς ρόλους, όλες ήταν υπέροχες και μέσα στους 6 μήνες που δουλεύαμε μαζί, τους 4 τους χρησιμοποίησαμε ουσιαστικά για να στηθεί, να υπάρξει χημεία μέσα στην ομάδα και μόλις τον 1,5 μήνα χρησιμοποίησαμε για στήσιμο. Εν τούτης βγήκε πάρα πολύ καλά και νομίζω δείχνει το πώς βγήκε αυτό το έργο με αυτούς τους ερασιτέχνες, δείχνει μια πάρα πολύ καλή βάση σαν να στείνονται τα θεμέλια για το πώς μπορεί να εξελιχθεί στο από εδώ και πέρα. Σεμινάρια για τους ερασιτέχνες ηθοποιούς του Ναυπλίου διοργανώνει ο ΔΟΠΑΤ και μάλιστα καρπός των σεμιναρίων είναι η θεατρική παράσταση Περσινή Αραβωνιστικιά που σήμερα και αύριο θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι λάτρεις του θεάτρου. Μας φιλοξενεί εδώ ο ΔΟΠΑΤ με τη βοήθεια της Χρυσής Ντέη και διοργανώνουμε αυτό το σεμινάριο υποκριτικής. Και το βράδυ θα παρουσιάσουμε στις 14 και 15 του μήνα, πάλι με τη βοήθεια του ΔΟΠΑΤ, την παράσταση Περσινή Αραβωνιαστικιά της Ιράνα Ζατέλη, που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, σε αυτό το πολύ ωραίο χώρο και σε αυτή την υπέροχη πόλη. Η Περσινή Αραβωνιαστικιά είναι το πρώτο δίηγμα της Ιράνα Ζατέλη και είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται έργο της στο θέατρο. Είχαμε αυτή την τιμή και τη χαρά. Και αφορά την ιστορία μιας κοπέλας που μας περιγράφει ένα γεγονός που τη σημάδεψε τον πρώτο της έρωτα και την κατάληξή του στην ηλικία των 12 ετών της που την καθόρισε μετά στη μετέπειτα πορεία της. Οπότε πότε παρουσιάζεται? Σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στις 9 η ώρα στο θέατρο Τριανών. Και είναι υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑΤ. Είναι υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑΤ. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως όλο το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά ολόκληρο το πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθείτε μέσω του www.drtv.gr.
Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Αμέσως μετά μη χάσετε την εκπομπή Περιφερειακές Δημοτικές Εκλογές 2014. Προσκεκλημένος του Γιάννη Πιτσάκη, ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος για το Δήμο Ναυπλίων με το συνδυασμό Ναύπλιο Νέα Ελπίδα του Χρήστου Γραμματικόπουλου, Γιώργος Τόμπρας. Ακολουθεί η κεντρική ομιλία στην Αργολίδα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη και Αντιπεριφερειάρχη Τάσου Χιβηδόπουλου. Ενώ προσκεκλημένη της Κατερίνας Κουρτέλη, αμέσως μετά είναι η υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος για τον Ομό Αργολίδας με το συνδυασμό Νέα Πελοπόννησος, Ελένη Παναγιωτοπούλου. Εμείς είμαστε και πάλι μαζί με την νυχτερινή σας ενημέρωση. Προς το παρόν, γεια σας. Σούπερ μάρκετ Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με τρία καταστήματα. Ηρακλέους 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Προσφορές εβδομάδας. Πουμαρό, χυμός πασάτα 500 γραμμαρίων, τώρα 57 λεπτά το τεμάχιο. Νερό η όλη, 1,5 λίτρο η εξάδα, 1,69. Σοκολάτες μεγάλες, Σόχο Γκέτεν 100 γραμμαρίων με πρωτότυπες γεύσεις και ατελείωτη γλύκα, το τεμάχιο 79 λεπτά. Σε προσφορά όλα τα κουλούρια, μουστοκούλουρα, κουλούρια πορτοκαλιού, σισαμιού και κουλούρια διέτης. Τα 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Κρασί λευκό Νεμέας Φιάλι 1,5 λίτρο 1,89. Πάρι Ζαθράκης για το στο κιλό 3,70. Μπύρες Kaiser 330 ml προσφοράς τα 6 τεμάχια 3,75. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Active Fresh σκόνη 55 μεζούρων, τιμή 4,99. Σε κάθε τεμάχιο δώρο, σετ 3 τεμάχια βούρτσες μαλλιών. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Active Fresh υγρό 40 μεζούρων, τιμή 4,69. Σε κάθε τεμάχιο δώρο, σετ 3 τεμάχια βούρτσες μαλλιών. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Nanou Donuts. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του ΧΑΣ. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Nanou Donuts. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Nanou Donuts. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμία στα κεντρικά προβλέπονται τοπικές βροχές και κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική, μέτριος ισχυρή και τοπικά στα νότια πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα βόρεια από 9 έως 22 βαθμούς, στα δυτικά από 14 έως 20, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 12 έως 24 και στα νησιά από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική, μέτριος ισχυρή και τοπικά στα νότια πολύ ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.